Η διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση της Ομπρέλας και τον Στέφανο Κασελάκη να δηλώνει με νόημα πως σήμερα αρχίζει η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνοντας ταυτόχρονα προς κλητήριο και προς τα στελέχη που αποφάσισαν να παραμείνουν στο κόμμα και κυρίως την Εφη Αχτσιόγλου. Η Ομπρέλα επισήμως αποχώρησε γιατί όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της επιμένουμε αριστερά. Η ομάδα Αχτσιόγλου παραμένει και επιλέγει αυτή τη στιγμή να μην αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου, ωστόσο δημοσίευσε ένα κείμενο πολύ σκληρό κατά του Στέφανου Κασελάκη. Σημειώνεται πω εάν η έφη Αχτσιόγλου πήγαινε μαζί με την Ομπρέλα, στην ουσία θα παντρευόταν για το υπόλοιπο τη πολιτική τη καριέρα, το γνωστό παλιό 3%. Αντίθετα, αν παραμείνει, υπάρχουν δύο δρόμοι. Αν ο Στέφανο Κασελάκη καταφέρει να κάνει πραγματικότητα αυτά που υπόσχεται, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ξανά κυβέρνηση σε μερικά χρόνια, τότε η ίδια θα επιστρέψει στην ελληνική πολιτική σκηνή από ένα υψηλό επίπεδο ω κυβερνητικό τέλεχο. Εάν ο Στέφανο Κασελάκη αποτύχει, τότε θα μπορεί να τον αμφισβητήσει εκ νέου και θα επιχειρήσει για άλλη μια φορά να πάρει την Προεδρία του κόμματο. Άλλωστε, με βάση το εσωκομματικό εκλογικό αποτέλεσμα, έχει μια πολύ σημαντική επίδραση στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ψηφοφόροι δεν θα ήθελαν να τη δουν αποχωρεί. Αυτό το 45% περίπου των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που την ψήφισε για πρόεδρο στον δεύτερο γύρο δεν βρίσκεται εύκολα έξω από το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Σημειώνεται τέλο πω παραμένοντα το κόμμα διατηρεί σοβαρά πολιτικά κεκτημένα. Εάν έφευγε από τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Ομπρέλα, θα έπρεπε από την αρχή να στήσει ένα νέο κόμμα, το οποίο απαιτεί μεγάλη τεχνογνωσία όπω λένε αυτοί που ξέρουν, χωρί να εγγυάται κανεί ότι θα είχε και θετική κατάληξη. Το σίγουρο είναι ότι η περίοδο που ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.